Να από τον Δήμο και από τον Δήμαρχο που τα τελευταία χρόνια είναι ο Βουκάρης που έχουν μια πολύ ουσιαστική επικοινωνία και νομίζω αμοιβαία εκτίμηση. Φέτος τα αλλάξαμε λίγο γιατί το πρόγραμμά μου ήταν τέτοιο που έπρεπε να έρθω Κυριακή και όχι Σάββατο. Έτσι έρχομαι τη δεύτερη μέρα στο Δήμο της Θεσσαλονίκης. Όμως κάναμε μια ουσιαστική συζήτηση για τις πολλές δυνατότητες που έχει αυτή η πόλη να είναι ένας κόμβος αναπτυξιακός, αλλά και ένας κόμβος πολιτισμού. Πρέπει να αναδείξουμε την Θεσσαλονίκη ως μια ουσιαστική πρωτεύουσα, όχι μόνο της Βόρειας Ελλάδας, αλλά της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων. Και αυτό απαιτεί σχεδιασμό, απαιτεί και όραμα και ιδέες. Υπάρχουν ανοιχτά θέματα στα οποία πρέπει να συνεργαστούμε. Αναφέρθηκε ο Δήμαρχος σε πολλά από αυτά, να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί επιτέλους το μεγάλο έργο που νοείς για την πόλη που είναι το μετρό. Να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και να αναβαθμίσουμε ως εμπορικό κόμβο το λιμάνι της Θεσσαλονίκης μέσα και από τη σύνδεσή του με τη σιδηροδρομική γραμμή. Να μπορέσουμε να μεταφέρουμε στην πόλη ουσιαστικές δραστηριότητες ανάδειξης της πολιτισμικής της κληρονομιάς και ταυτόχρονα κάποια μικρά αλλά σημαντικά έργα, η διασύνδεση της Θεσσαλονίκης με τη Σμύρνη, η δυνατότητα να γίνουν κάποιες σημειακές παρεμβάσεις που θα αναδείξουν το χαρακτήρα της πόλης. Και ταυτόχρονα βέβαια να δουλέψουμε μαζί και σκληρά πάνω στα κοινωνικά προβλήματα, την αντιμετώπιση της φτώχειας, της ανεργίας, της περιθωριοποίησης, το πώς θα μπορέσουμε να δούμε με μια άλλη ματιά το προσφυγικό πρόβλημα, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι ένας κόμβος από όπου περνάνε χιλιάδες πρόσφυγες στο διάβα τους προς την κεντρική Ευρώπη. Όλα αυτά απαιτούν συνεργασία της κεντρικής κυβέρνησης με την αυτοδιοίκηση. Όλα αυτά όμως απαιτούν και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από την πλευρά της κεντρικής κυβέρνησης προς την τοπική αυτοδιοίκηση και προς τους αιρετούς των πολιτών σε τοπικό επίπεδο. Συζήτησα με τον Δήμαρχο και συμφωνήσαμε στην ιδέα να ξεκινήσει ένας μεγάλος διάλογος για τις απαραίτητες θεσμικές αλλαγές στον Καλλικράτη, ώστε να, να δώσουμε τη δυνατότητα στους Δήμους, στους τοπικούς άρχοντες, όχι μόνο να έχουν αρμοδιότητες δικοσπόρους, αλλά και πόρους, και ταυτόχρονα να αλλάξουμε και το ελεκτικό πλαίσιο, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να παράξουν έργο και να κρίνονται αυστηρά στο τέλος για το αν το έργο αυτό το έπραξαν μέσα στα ορθά πλαίσια που προβλέπει η νομοθεσία. Ο Δήμαρχος μου ευχήθηκε να κερδίσω με μια ψήφο, εγώ του είπα ότι θέλω περισσότερες. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ.